9,6%. Γι' αυτό ο Μαρτίνης είχε πάρει τα δάνεια από την Alpha Bank που ήταν ο προηγούμενος δανειστής και τα είχε πάει στη Marfin. Μάλιστα. Οι εξασφαλίσεις που είχαν παρασχεθεί κατά το 2006 δεν δικαιολογούσαν την επιπλέον εχώρηση όλων των εισόδων. Για ένα παραπάνω λόγο. Το Ντινάν ήταν ένα κοινοφελές ίδρυμα, δεν είχε μετοχικό κεφάλαιο. Άρα, σε περίπτωση μιας δύσκολης δυσχέρειας, μιας οικονομικής δυσχέρειας, δεν θα μπορούσαν οι μέτοχοι να πάνε να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο και να αποκτήσει κεφάλαιο κίνηση στον Ντινάν. Άρα, αποστερούμενο από τα έσοδά του, με δεσμευμένους λογαριασμούς, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ούτε για μία μέρα. Αυτό βρήκαμε. Όταν ανέλαβε ο κ. Λοβέρδος ως υπουργός, ο Μαρτίνης προφανώς πήγε και τον βρήκε και του λέει: Θέλω να με βοηθήσεις να λύσουμε τα θέματα της Marfin. Προφανώς, αν και δεν είχε τη διοικητική εποπτεία, είχε κάθε λόγο να βοηθήσει το ίδρυμα, 1.200 εργαζόμενους, ένα ίδρυμα στον χώρο της υγείας. Καμία εποπτεία, κανένας υπουργός, αλλά όλοι οι υπουργοί όχι ψυχρό παρενέβησαν μέχρι τέλους. Αν μπορείτε να μου αφήσετε να το συμπληρώσω, γιατί έχει κάποια αξία όλο αυτό. Άρα το πρώτο πράγμα που προσπάθησε να κάνει είναι να διοχετευθούν κάποια χρήματα από τα ασφαλιστικά. Το πρώτο πράγμα που έκανε, τον Ντινάν λειτουργούσε χωρίς βεβαίωση καλύτερης λειτουργίας για 10 μήνες. Αμέσως σχεδόν έδωσε άδεια καλής λειτουργίας, ούτως ώστε το Ντινάν να αποκαταστήσει τη σχέση του με τα δημόσια ταμεία. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα με την ο κ. Λοβέρδος, ως Υπουργός Υγείας. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα του Ντινάν, ότι είχε χάσει τη σχέση με τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα, πριν φτάσουμε στο θέμα της Marfin, δεν είχε καν έσοδα. Γιατί αυτή είναι η λειτουργία της βεβαίως καλής λειτουργίας, η σχέση με τα ταμεία, να μπορείς να συμβάλλεις. Άρα δίνει βεβαίως καλής λειτουργίας. Το δεύτερο πράγμα που έπρεπε να κάνει και που προσπάθησε να κάνει ήταν να διοχετευτούν κάποια χρήματα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στον Ντινάν για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αν το έκανε αυτό, όλα αυτά τα χρήματα θα τα παίρνει η Marfin. Και όχι τον Ντινάν. Άρα δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Αλλά το επόμενο βήμα ήταν Μα θα κρατούσε η Marfin τα δικαιώματά τη, τα υπόλοιπα τα επέστρεψε. Τα πα τα παιδόμα Ρετίνη. Ποια? Τα αυτό που έκανε πάλι τώρα θα συνέχιζε να κάνει. Ποιο? Ένα μέρο θα κρατούσε για τα. Όχι, κάνε μια συμφωνία αποδεσμεύσεω, όπω έχετε. Για τη διευκόλυνση. Μια συμφωνία αποδεσμεύσεω. Όπω έκανε υπήρχε. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η τράπεζα. Προκύπτει από έγγραφα. Μια συμφωνία αποδεσμεύσεω, με επιτρέπετε κύριε Λέπα. Μια συμφωνία αποδεσμεύσεω, μερική αποδεσμεύσεω ορισμένων ποσών. Υπήρχε, η οποία όμως δεν τηρήθηκε. Αυτό που λέτε. Δεν τηρήθηκε από τη Marfin, μας το πει ο αυτό το έχει πει, καταγεγραμμένο είναι αυτό. Δεν υπήρχε επίσημη συμφωνία. Εγώ προσωπικά το ξέρω. Είχα κάνει αίτηση στη Marfin, η οποία μου απάντησε πάρα πολύ σκοπτικά και σχεδόν υποτιμητικά, να μου αποδεσμεύσει 4 εκατομμύρια ευρώ. 9,5 εκατομμύρια προκύπτει ότι είχε δεσμευτεί δημοσίως ο Βιονόπουλος να δώσει υπό την προϋπόθεση αυτή. Όχι. Βεβαίως, 27 το μάρτυρα να μας πει δύο κουβέντες. 27 Εβδόμου του 2011, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Νομικά τα χρήματα. Το αναφέρω. Νομικά τα χρήματα, το καταλαβαίνετε, όλοι ήταν δεσμευμένοι. Η Marfin έκανε ό,τι ήθελε. Ήθελε να δώσει, έδινε. Δεν ήθελε να δώσει, δεν έδινε. Εγώ προσωπικά με δικές μου ενέργειες είχα στείλει επιστολή. Απάντηση, αποδέσμευσε 4 εκατομμύρια. Κάποια στιγμή που έστειλα μια επιστολή. Άρα ο κ. Λοβέρδος, γιατί μπήκε σε αυτή την ιστορία? Για να μπορέσει να βρει μια συμβιβαστική λύση. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω πόσο σύνθετο ήταν το πρόβλημα. Από τη μία πλευρά, δανειστής Βιεννόπουλος, υγεία, κλινικές. Από την άλλη, Αποστολόπουλος μέσα στον Ντινάν με υγεία. Και αυτή η σύμβαση υπογεγραμμένη το 2008, αν δεν κάνω λάθος, πριν πάμε εμείς στο Ντινάν, από Μαρτίν επίσης. Άρα γινόταν εκείνη τη στιγμή μια σύγκρουση απίστευτων διαστάσεων. Αυτό που προσπάθησε να κάνει ο κ. Λοβέρδος ήταν να βρει μια συμβιβαστική λύση και τον παρακάλεσε ο κ. Μαρτίνης γι' αυτό. Και έχω εδώ πάρα πολλά χαρτιά στα οποία ο ίδιος ο κ. Μαρτίνης. Όχι, να μας πείτε πώς επιτέφθη ο συμβασμός και τι αποτέλεσμα είχε. Απλά αυτό μας ενδιαφέρει. Δικηγόροι είμαστε, το αποτέλεσμα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λοιπόν που έκανε είναι να. Ναι, και έχω εδώ πέρα διάφορα πράγματα από τα οποία μπορώ να σας διαβάσω. Το ζήτησε, αλλά τον ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας. Δεν ανέλαβε τίποτα. Προσπάθησε να βοηθήσει. Αυτό που, λέτε τώρα, κύριε αυτό που είπε ο Βιεννόπουλος. Έκανε τρεις επιτροπές κοινωνικών υποθέσεων στην Ελληνική Βουλή. Προκειμένου να εξομαλυνθεί η σχέση Marfin και Βιεννόπουλο. Και μου λέτε τώρα δεν έκανε τίποτα άλλο. Δώστε μου δύο λεπτάκια και θα σας εξηγήσω. Εντάξει, πιο συνοπτικά μου απαντάτε. Γιατί... Αυτό που ξέρω θα σας πω και εσείς το κρίνετε. Αυτό που είπε ο Βιεννόπουλος είναι ότι αν μου αποσύρετε τη μήνυση και επαναλαμβάνω και έχει σημασία και μόνο τη μήνυση. Ο Βιεννόπουλος το είπε ή ο κύριος Λοβέρδος? Ο κύριος Βιεννόπουλος. Ναι, ναι. Ο Αντρέας Λοβέρδος δεν το είπε στο Μαρτίνι? Όχι. Όχι, λέτε. Καλά. Για τις αγωγές και τις ανακοπές. Τα έχει πει. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Άλλους μάρτυρες, κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά. Άλλους μάρτυρες τους αφήνετε και μιλούν επί ώρες και δεν τους διακόπτετε. Έχω αφήσει ήδη από ό,τι βλέπετε το χρόνο. Ούτε εσείς ούτε οι ερωτώμενοι. Παρακαλώ να υπάρχει ίση αντιμετώπιση μαρτύρων. Εντάξει. Έχω αφήσει το χρόνο που βλέπετε. Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον και καλά κάνετε και το ρωτάτε, γιατί αυτή είναι η αντίληψη που έχει περάσει στο κοινό, γιατί αυτό επαναλαμβάνεται διαρκώς. Σας διαβάζω διοικητικό συμβούλιο του Ερίκος Ντινάν, στο οποίο ήμουν παρόν και μάλιστα είναι τα λόγια μου. Ημερομηνία.
Θα σας πω. Φαντάζομαι τα έχετε όλα τα διοικητικά συμβούλια. Βέβαια. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα σας πω ότι είχα κάνει εγώ ένα διοικητικό συμβούλιο με δικιά μου πρωτοβουλία. Είναι αυτό το περιβόητο που ακούγεται ότι είπε ο κ. Λοβέρτος, εγώ του ζήτησα. Και ζήτησα την παρέτηση. Και ζήτησα την παρέτηση από τη μήνυση και μόνο και από όχι άλλα ένδικα μέσα. Μαρτίνης είπε και από τα ανακοπές, είπατε. Ακούστε να σας πω τι λένε τα διοικητικά συμβούλια. Έχω εδώ την πρόσκληση για διοικητικό συμβούλιο, εγώ την έχω κάνει. Ανάκληση της μηνυτήριας αναφοράν κατά με δική σας πρόσκληση. Με δικιά μου πρόσκληση. Μάλιστα. Άρα αυτό... λοιπόν, μιλάτε ο Μαρτίνης, κάνατε εξής κάτι για όχι, την παρέτηση. Για μένα λέω. Μα... για εσάς, ω εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. Σας... αυτή είναι η ερώτησή μου και λέτε όχι, ο Μαρτίνης. Όχι, όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν ξέρω, είναι στη δικογραφία αυτά. Την ανάκληση της μηνυτήριας αναφοράς κατά της Μαρφίν. Αυτό το διοικητικό συμβούλιο το οποίο εγώ συγκάλεσα δεν είχε απαρτία γιατί ο Ερυθρός Σταυρός δεν εμφανίστηκε. Οπότε δεν αποφασίστηκε τίποτα. Μάλιστα. Επόμενο διοικητικό συμβούλιο, 18 Νοεμβρίου 2011. Σταματήστε λίγο στο πρώτο. Αυτό είναι αυτενέργεια δική σας ή με την έγκριση του Υπουργείου Υγείας? Ήταν σε άγνοια, λέει, το Υπουργείο Υγείας? Όχι, όχι, καθόλου. Η πρόσκλησή σας να συγκαλέσετε συμβούλιο με ένα θέμα, παρέτηση καθόλου. Του ΚΕΝ από τη μήνυση. Ήταν απόρρια αυτό που σας είπα πριν. Τις θέσεις μου. Ήταν απόρρια αυτό που σας είπα πριν. Έτσι, λοιπόν. Άρα λοιπόν ήταν και η θέση διάμεσο... του Υπουργείου Υγείας. Το πρώτο... Δεύτερο διοικητικό συμβούλιο 18 Νοεμβρίου 2011. Να σημειώσω εδώ στους συναδέλφους ότι αυτό είναι στοιχείο, υπάρχει στη δικογραφία, υπάρχει και στην επιτροπή μας. Είναι ο αντίγραφο όλων των πρακτικών. Αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και εγώ μέσα, προφανώς και όλοι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου, να ασκηθούν αναστολές εκτέλεσης των διαταγών πληρωμής. Να ασκηθούν αστικά μέσα. Όχι να παραιτηθούμε από αστικά μέσα. Βοηθήματα. Να ασκηθούν. Γιατί αυτό, δεν είχα... αυτό δεν είναι αυτό που κάνατε εσείς. Είναι δεύτερο διοικητικό συμβούλιο. Δεύτερο. Όχι. Μα είπατε το πρώτο δεν είχε απαρτία. Δεν το είπα. Το είπα. Στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο φέρομαι εγώ να λέω εγώ ότι ο Υπουργός έχει εγγυηθεί στη Βουλή ότι αν ανακληθεί η μήνυση θα ανοίξουν οι λογαριασμοί του Ιδρύματος. Επόμενο διοικητικό συμβούλιο, 29 Νοεμβρίου του 2011. Εισηγούμε να ξεκινήσουν να μαγνητοφωνούνται οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, γιατί παρατηρούνται διάφορες ανακρίβειες. Μεταξύ άλλων, δεν σας τα λέω όλα, λέω, αναγράφεται ότι εγώ είπα, ο Υπουργός έχει εγγυηθεί στη Βουλή ότι αν ανακληθεί η μήνυση θα ανοίξουν οι λογαριασμοί του Ιδρύματος. Λέω, αυτό δεν ισχύει. Και λέω ακριβώς και το έχω πάρει λέξη προς λέξη από τα πρακτικά της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Η κατάθεση εν ώψη του ακροατηρίου της προθέσεως να υπάρξει παρέτηση, όπως βεβαιώνει η πλευρά της τραπέζης, αυτό λέει ο Υπουργός, απελευθερώνει την τράπεζα στον Άρη, την παρακράτηση και να αποδώσει τα χρήματα. Όχι όπως βεβαιώνει ο Υπουργός, όπως βεβαιώνει η πλευρά της τραπέζης, λέει ο Υπουργός. Και το επισημαίνω. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία αντίρρηση και διορθώνει τα πρακτικά με αυτή την παρατήρηση τη δικιά μου. Έρχεται ο κύριος Μαρτίνης μετά. Ο πρόεδρος εισηγείται, επειδή το θέμα είναι υπαρξιακό, να σταματήσει η αντιδικία με τη Marfin Popular Bank. Έχω κάνει την επισημείωση ότι αυτό δεν το εγγυάται ο Υπουργός, αλλά το εγγυάται η πλευρά της τράπεζας. Ο πρόεδρος, ο ίδιος ο πρόεδρος το λέει, ήρθε δύο φορές σε επαφή με τον κύριο Βγενόπουλο και συναντήθηκε δύο φορές με τον νομικό σύμβουλο της τράπεζας, κύριο Καρατζένη. Ο πρόεδρος εμπέδωσε την πεποίθησή του ότι η τράπεζα, αφού αρθεί η εκκρεμότητα, είναι διατεθειμένη να συζητήσει καλόπιστα. Δεν μας λέτε περιληπτικά να με διαβάζει τα έγγραφα, γιατί όχι, θα μας τα χορηγήσετε ούτως ή άλλως. Δύο είναι ακόμα. Ο πρόεδρος λέει ότι απεδείχθη ότι ο Υπουργός εξάντλησε τα όρια ευμενούς παρέμβασης. Εξάντλησε τα όρια ευμενούς παρέμβασης. Ό,τι μπορούσε το έκανε δηλαδή, αυτό σημαίνει αυτό. Ευμενούς παρέμβασης. Ευμενούς. Αυτό θα το καταθέσετε, κύριε Μάρτερ, έτσι κι αλλιώς. Ακούστε, ακούστε με, για να μπορέσουμε κι εμείς διαρκώς στις συνεδριάσεις να λάβουμε γνώση. Ανεξαρτήτως ότι είναι, σας παρακαλώ πολύ, καταθέστε το. Κύριε Στυργίου, και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξοδεί τον πρόεδρο. Για να κερδίζουμε χρόνο. Δεν έχω άλλο να πω. Εξοδεί τον πρόεδρο. Όπως διαπραγματευτεί και κάνει ό,τι χρειάζεται με τη Μαρφίν για να επιληθεί το θέμα. Μάλιστα. Ας πω τι έκανε τώρα. Εκκρεμεί η μήνυση και ασκεί και ανακοπές και αιτήσει αναστολής η Μαρφίν. Ζητάμε να ασκηθούν. Μα ασκήθηκαν τελικά, κύριε Σεργίου. Μα ασκήθηκαν ανακοπές. Ναι, εμείς το ζητήσαμε, όχι να παραιτηθούμε. Δεν αρνούμε αυτό, το ζητήσατε εσείς λοιπόν. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μία μήνυση εις βάρος του Στυριανόπουλου και ασκείται, πάει στο αρχείο με απόφαση του εισαγγελέα Πορτοδικών και με απόφαση μετά από προσφυγή. Μ' ακούτε? Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κρατήστε λίγο το πρόνο. Συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια αντιδικία Μαρφίν Βιονόπουλο. Υπάρχει μια μηνυτήρια αναφορά κατά το Βιονόπουλο, την οποία ο εισαγγελέας πρωτοδικών πάει στο αρχείο, την επαναφέρει ο εισαγγελέας εφετών κ. Στραγάλης και τον παραπέμπει για εγκυβίαση. Υπάρχουν ανακοπές, μάλιστα ο Στραγάλης υιοθετεί στο κατηγορητήριο το πλήρως. Το ξέρω. Πλήρως. Όλους τους μηνυτήριους ισχυρισμούς του Ερίκου Δινάν. Όλος. Καταχρηστικότητα κλπ. Κλπ. Πέστε μου τώρα εσείς. Είστε τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και δικηγόροι. Και δικηγόροι και οι τρεις. Και οι τρεις και δικηγόροι όλα.
Υπάρχει ένας υπουργός υγείας που είναι και αυτός δυναμικός. Τον καιρό εκείνο υπάρχει και ο κ. Λιαρόπουλος. Σωστή. Λίγο πριν. Δεν έχει σχέση. Ο κ. Λιαρόπουλος δεν έχει σχέση με αυτό. Τέλος να πω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα οικονομικά πράγματα και μας είπε χθες και πολλά πράγματα. Και τελικώς, ακούστε τι κάνετε. Απόψε αποτελέσματα, γιατί σα είπα ότι το αποτέλεσμα μετράει. Σβήνονται όλες οι ανακοπές και οι μηνύσεις εναντίον του Βιεννόπουλου. Λέει ο Βιεννόπουλος, εναντίον του Βιεννόπουλου, λέει ο Μαρτίνης ότι ο μεν Βιεννόπουλος τον είπε θα σε λιώσω. Ο δε χθες ο κύριος Λιαρόπουλος τον αποκάλεσε, λέει, όπως ο κύριος Λομπέρντος που γράφει ο Μαρτίνης, ότι τον αποκάλεσε δικομανή γιατί επέμενε να γίνει μήνυση και η συζήτηση στο ποινικό ακροατήριο. Σβήνεται η μήνυση, έρονται οι ανακοπές, παίρνουν τα δικόγραφα πίσω. Ο Γιαννόπουλος λοιπόν από το στρίμωμα που είναι ως κατηγορούμενος βγαίνει. Μπορείτε να πείτε κέρδη του ΚΕΝ. Και αν υλοποίησε τη συμφωνία του Βιεννόπουλος προφορική, διότι αν ήσασταν εσείς λίγο πιο συνετοί, θα λέγατε ότι η συμφωνία που την προφορική που έκανε ο Βιεννόπουλος ότι θα βοηθήσω να βγει από το αδιέξοδο του ΚΕΝ, αν μου σβήσετε όλες τις μηνύσεις και όλες τις αγωγές, θα έπρεπε να το κάνετε. Την συμφωνία δεν αποτυπώσετε σε έγγραφο. Το οποίο δεν κάνατε. Και είναι μια σοβαρή παράληψή σας. Τελικώς σβήνονται όλα ο Βιεννόπουλος, την κάνει ο Βιεννόπουλος. Και το ΚΕΝ τι γίνεται, κύριε Στεργίου? Και τι κάνουν λοιπόν οι τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, ο οποίος μάλιστα λέει στον Μαρτίνη ότι είσαι δικομανής και ότι αν αποσύρεις τη μήνυσή σου θα κλείσω τη στρόφιγγα όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Να ξεκινήσω από αυτό. Το επιβεβαίωσε εδώ χθες. Μπορώ να ξεκινήσω από το τελευταίο. Το επιβεβαίωσε εδώ, σας λέω. Ο Υπουργός ποτέ δεν είπε θα κλείσω τη στρόφιγγα. Αυτό που είπε είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Ότι δεν έχω καμία διάθεση να βάζω λεφτά. Δεν μας το είπε έτσι ο Μαρτίνης. Και στη δικογραφία που κατατέθηκε ενόρκως ενώπιον του οικονομικού εισαγγελέα του κ. Ελευθεριάνου και εδώ στην εξεταστική μας, το είπε αυτό. Δεν θέλω να πω ότι είναι αληθές 100%. Όμως το είπε και επιβεβαιώνεται δύο φορές. Μία στην ποινική δικογραφία και μία εδώ. Εγώ δεν αρνούμαι ότι το είπε. Και γιατί το λέω, μπορώ να το εκλάβω εν μέρει ως αληθές, γιατί το συνδυάζουμε το αποτέλεσμα, κύριε Στεργίου. Όπου τα πάντα έγιναν υπέρ ενός τραπεζίτη και εις βάρος ενός κερδούς ιδρύματος. Και αυτό θα μείνει στίγμα στην ιστορία και του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας και των εκπροσώπων του που είστε εσείς. Και στα κέντρα της νομικής μάλιστα. Και δεν κατοχυρώσατε σε κανένα σημείο το κοινωνικό ίδρυμα. Το καταστρέψατε από αμέλειά σας. Πέστε μου, ποια είναι εγώ θέση. Δεν αρνούμαι ότι ο Μαρτίνης είπε αυτό. Σας. Η θέση όμως η δικιά μου είναι αυτή που θα πω εγώ. Όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε ως νομικός, πάρα πολύ με απασχόλησε αν πρέπει να αποσυρθώ τη μήνυση. Όχι, δεν ρωτάω τώρα αυτό. Η ερώτηση μου είναι άλλη. Έπρεπε να αποτυπωθεί η διάθεση του Βιεννόπουλου να βοηθήσει το ΚΕΝ αν αποσυρθούν οι μηνύσεις εις βάρος του. Σε έγγραφο. Αυτό ρωτάω. Αν έπρεπε να. Σε έγγραφο, να αποτυπωθεί σε έγγραφο. Μα υπήρχε τότε και ένα σχέδιο το οποίο θα διαπραγματευόταν. Πότε, κύριε Στεργίου, μετά την ανάκληση της μήνυσης? Όχι, στο Συμβούλιο Εφετών. Εκείνη την περίοδο. Απαντήσει ο Μάρτης, κύριε Λάπα, θα αφήσετε τον Μάρτυρα να απαντήσει. Αν απαλλάξει, κύριε Στεργίου. Το μάρτυρα να απαντήσει. Αφήσετε το μάρτυρα να απαντήσει κάποια στιγμή. Πολύ ωραία συνούμαστε. Ναι, ωραία. Κύριε Στεργίου, δεν σας ρωτώ ποια είναι η διάθεση του Βιεννόπουλου. Μου είναι παντελώς παγερά διάφοροι του Βιεννόπουλου. Πολύ καλά και υποστηρίζει τα συμφέροντά του. Είναι τραπεζίτης, έχει τράπεζα. Άσε αν έχω τις ενστάσεις μου γιατί λειτουργεί ως ανταγωνιστής και όχι ως τραπεζίτης. Σας λέω εσείς, οι τρεις εκπρόσωποι και ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Που είστε ταγμένοι από λόγους δημόσιου συμφέροντος να προασπίσετε το συμφέρον του ΚΕΝ. Τι κάνατε πριν την απόσταση της μήνυσης και των ειδικών μέσων? Πώς δεσμεύσατε το Βιεννόπουλο να υλοποιήσει αυτό που υποσχέθηκε? Σε αυτό δεν μου απαντάτε. Να απαντήσει ο μάρτυρας και ολοκληρώνεται, παρακαλώ. Να απαντήσει ο μάρτυρας. Γιατί αγορεύετε και κατηγορείτε, δεν ρωτάτε. Αγορεύετε και κατηγορείτε εδώ μέσα. Θα απαντήσει ο μάρτυρας τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Έχω καταλάβει πολύ καλά, καταλαβαίνει νομίζω. Εξακολουθείτε να επιμένετε και να αναφέρετε διαρκώς για απόσυρση από ένδικα μέσα, ενώ σας λέω ρητά ότι δώσαμε εντολή να γίνουν ένδικα μέσα. Μα σκέφτηκαν ανακοπές, κύριε. Πρώτη παρατήρηση. Εμείς τις ασκήσαμε. Κύριε Στεργίου, δεν σας ερώτησα αυτό. Συγγνώμη. Μα μη φοβάστε. Μα μη φωνάζετε, κυρία Χρυστοφιλοπούλου, σας παρακαλώ τώρα. Δεν φωνάζομαι. Φαίνεται ότι η ζέστη έχει παρενέργειες φορνητικές. Κύριε Στεργίου, δεν σας ρωτώ αυτό. Ναι, να το λέτε. Νομικός είστε, καταλαβαίνετε. Κύριε Λάπα, καταλαβαίνετε. Δεν σας απαντήσει. Με συγχωρείτε, μην φωνάζετε όλοι μαζί. Κύριε Λάπα, δεν έχει καλή στο λόγο. Κύριε Λάπα, μου επιτρέπετε να κάνω εγώ μια ερώτηση στο μάρτυρα. Αν επί των γεγονότων. Μην φωνάζετε. Τι φοβάστε, τι φοβάστε. Διευκολυντική, θα διευκολύνει. Τι φοβάστε. Να μας ξεκαθαρίσει λοιπόν. Να μας ξεκαθαρίσει. Έγιναν ή δεν έγιναν ανακοπές. Αυτό είναι βασικό. Αυτό να απαντήσει. Ωραία, επιρωνείο αυτό που λέτε. Μη φωνάζετε. Ναι, μη φωνάζετε. Μα γιατί φωνάζετε. Εντάξει. Σωστός. Καφενές το κάνει ο Λοιπόν. Καφενές είναι η διαδικασία. Μη φωνάζετε. Λοιπόν, κύριε Λάπα.
Έχει ζέστη πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Έχει μεγάλη ζέστη. Λοιπόν, σε... Μη φωνάζει. Ωραία. Μου δίνετε την άδεια. Μου δίνετε την άδεια. Κάνατε. Μου δίνετε την άδεια. Κύριε Γεωργαντά. Μου δίνετε την άδεια. Αφήστε τα συμπεράσματα για το τέλος. Και λογίδρια. Κύριε Γεωργαντά. Να κάνω και λογίδρια. Θέλετε να αλλάξουμε θέσεις. Στον χρόνο μου θα κάνω ό,τι θέλω. Θέλετε να κάνω τον πρόεδρο, κύριε Γεωργαντά. Στον χρόνο μου. Να κάνετε τον πρόεδρο. Ό,τι θέλω θα κάνω. Να δίνετε τον λόγο, θέλετε. Συλλάνθη λοιπόν. Λοιπόν, δεν έχει το λόγο κανένας. Εάν ο κύριος Λάπας έχει ολοκληρώσει. Σε παρακαλώ, τελειώσαν οι ερωτήσεις. Τελειώσαν σας. Όχι, παρακαλώ. Γιατί γίνεται να απαντήσει. Μα τι να κάνουμε τώρα. Να απαντήσει. Επανατυπώνω την ερώτησή μου, κύριε. Ωραία. Μία ερώτηση όμως. Επανατυπώνω την ερώτησή μου. Κύριε Στέλιο. Δύο λεπτά και τελειώνουμε. Τότε έγινε ανακοπές, είναι δεδομένο. Ότι όπως έγινε η μήνυση. Όπως δεδομένο είναι ότι έγινε, σβήστηκε η μήνυση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. Με παρένεση και του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας και του Γιαννόπουλου. Άλλο σας ρωτώ. Εσείς, οι τρεις εκπρόσωποι νομικοί του Υπουργείου Υγείας και ο αρμόδιος υπουργός, πριν αρθούν οι μηνύσεις και τα δικόγραφη βάρος του Γιαννόπουλου, να το βγάλετε από το στρίμωμα, κατά ποιο τρόπο κατοχυρώσετε τα συμφέροντα, τα καλώς νούμενα συμφέροντα του ΚΕΝ. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Μπορώ να απαντήσω. Ξαναλέτε ότι αποσύρθηκαν τα ένδικα μέσα. Και εγώ σας λέω ότι δώσαμε εντολή για να γίνουν ένδικα μέσα. Και θέλω να σας πω και το εξής. Ότι στο δικό μου διοικητικό συμβούλιο και στην Υπουργία του κ. Λοβέρδου δεν αποσύρθηκε κανένα ένδικο μέσο αστικής φύσεως. Αυτό που θα σας πω τώρα δεν το ξέρω από πρώτο χέρι γιατί δεν ήμουν εκεί, αλλά έχω ισχυρή πληροφόρηση και θα σας παρακαλούσα να το ψάξετε. Η απόσυρση από τα. Οπότε με επιφύλαξη το λέω, αλλά παρακαλώ να το ερευνήσετε. Η απόσυρση από τα ένδικα μέσα αστικής φύσεως έγινε το Μάη του 2012, όταν ούτε εμείς υπήρχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε ο κύριος Λοβέρδος στο Υπουργείο Υγείας. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτή είναι η απάντησή μου. Κύριε Μάρτυρα, κύριε Λάπα, με συμπαθάτε. Ακούστε, περιμένετε. Εδώ πέρα, κύριε Μάρτυρα, και επειδή τυχαίνει να είστε γενομικός, παρακαλώ πάρα πολύ να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Υπήρχε ή δεν υπήρχε ρητή συμφωνία να γίνει στο ακροατήριο η παρέτηση. Το ξέρετε αυτό? Τι... Επακροατηρίο. Εννοεί η υπόδειξη παύλα οδηγία να γίνει στο ακροατήριο. Το ξέρετε αυτό? Δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική. Ξέρετε αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν υπήρχε προγενέστερη δέσμευση. Δεν έχει σημασία ο χρόνος που έγινε. Όχι, όχι. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό που λέτε εσείς αφορά τη μήνυση, το οποίο. Όταν... Στα 11 μέσα, όχι, με συγχωρείτε, στα 11 μέσα, παρέτηση στο ακροατήριο είναι καταγεγραμμένο εδώ πέρα. Μιλά... Όχι μόνο για τη μήνυση. Στα αστικής φύσεως 11 μέσα υπήρχε συμφωνία. Συμφωνία προφορική επίσης. Όχι από εμάς. Όχι από εσάς. Όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο το δικό μου, όχι από μένα, όχι από τα καταγεγραμμένα πρακτικά. Μάλιστα. Καμία τέτοια συμφωνία. Γιατί τι έχει καταγραφεί στα πρακτικά, κύριε Μάρτυρα? Από την τίποτα δεν μόνο. Έχει καταγραφεί. Έχει, είναι όλα τίποτα. Μια πρόσκληση έχετε μόνο. Μια πρόσκληση Θέλετε έχετε να μόνο. Να διαβάσω. Θέλετε να. Πριν σας το διάβασα. Πρόσκληση, τίτλο. Ωραία, τελειώνουμε. Ολοκληρώστε εσείς. Και δεν απαντήστε και στο άλλο ερώτημα. Τελικά τι κέρδισε το ΚΕΝ από αυτήν την αντιδικία του με τον Βιεννόπουλο με τη συμπαράσταση εντός εισαγωγικών του Υπουργείου Υγείας και των τριών νομικών συμβούλων εκπροσώπων του ΔΣΟΥ? Κύριε Λάπα, όπως σας είπα, σκέφτηκα πάρα πολύ καλά αυτό το θέμα πριν το εισηγηθώ. Αυτό, όλα πρέπει να τα βλέπει κανείς υπό το φως των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών και της ατμόσφαιρας εποχής. Το νοσοκομείο δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οι εργαζόμενοι ήταν έξω και δεν δούλευαν. Και δεν πληρώνονταν οι άνθρωποι και καλά κάνανε. Οι προμηθευτές βγάζαν διαταγές πληρωμής. Το Ντινάν ήταν στον Τηρεσία. Η πληρότητα του νοσοκομείου είχε πέσει το 25%. Δεν είχαμε λεφτά να κινηθούμε. Ωραία, αυτό ενισχύει αυτό που λέω εγώ, όχι αυτό που λέτε εσείς. Θέλετε να πείτε. Τι κάνατε πέρα να αντιμετωπίσετε αυτά τα φαινόμενα? Προσπαθήσαμε να λύσουμε το ζήτημα. Όταν έχετε στριμωγμένο τον τραπεζίτη. Όταν αποσύρθηκε η μήνυση. Αυτό ρωτάω. Όταν αποσύρθηκε η μήνυση. Καταλαβαίνετε, σε ρωτάω, καταλαβαίνετε πολύ καλά. Όταν αποσύρθηκε η μήνυση. Στάλθηκαν λεφτά, αποδεσμεύτηκαν λεφτά. Τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο, 1,3. 1,4. 1,4. Για τους εργαζόμενους. Και μετά, και αυτό που θα πω τώρα, πάλι το λέω με επιφύλαξη, παρακαλώ, διερευνήστε το. Πρέπει να έγινε και μια νέα χρηματοδότηση, νέα γραμμή από τη Μαρφίν, 1,5 με 2 εκατομμύρια, λίγο πιο μετά. Κατόπιν της απόσυρσης της μήνυσης. Αποτέλεσμα μόνο της αποδέσμευσης χρημάτων. Έχει δύο παράγοντες που. Άρα λέτε ότι είχε και. Δύο παράγοντες. Λοιπόν. Το ένα είναι να έχει το εισόδημα και το άλλο να αποδεσμευτεί. Ό,τι έμπαινε αποδεσμεύτηκε. Αλλά δεν υπήρχε το εισόδημα για να πληρωθούν πλήρως. Όμως ό,τι έμπαινε δινόταν στους εργαζόμενους. Τώρα νομικά θα σας πω και τελείωσε. Μόνο χαρακτηρισμό. Είπατε πριν ότι έγινε ένα συμβασμός. Θεωρείτε πράγματι ότι υπήρξε συμβασμός? Αν με ρωτάτε. Από νομική άποψη αυτό το πράγμα. Αν με ρωτάτε. Δηλαδή δεν ήταν ετεροβαρή αυτή η σχέση. Ήταν είναι... τελικά είχαμε συμβασμό υπέρ το ενός καλά και υπέρ το ενός επίσης καλά. Σας εξήγησα μόλις ότι όταν κάναμε αυτό το συμβιβασμό ή ότι όπως θέλετε το πείτε το, προφανώς ήμασταν το αδύναμο μέρος. Εκβιασμό. Πείτε το εκβιασμό. Εμείς όμως ήμασταν το αδύναμο μέρος. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
Έπρεπε να βρούμε μια λύση. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, καταγράφεται. Ο κύριος, ευχαριστούμε κύριε Λάπα. Ο χρόνος τώρα εντάξει, παραβιάστηκε πάλι. Από εσάς, κύριε Μηταράκη, ο κύριος Ζωγατή, ποιος θα κάνει τις ερωτήσεις. Εάν δεν έχει αντίρρηση ο κύριος